Δεν θα κοιτάξουμε σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο, μάλλον θα το δούμε σε μια προοπτική συγκεκριμένη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε το χτεσινό Ευαγγέλιο, το χτεσινό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα προσπαθήσουμε δια του χτεσινού να πούμε και δύο λόγια για το σημερινό, έτσι. Το χτεσινό ενώ του Σαββάτου, έτσι. Λοιπόν, μόλις αρχίσω να το διαβάζω θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι από το κατά Ιωάννη το 8ο κεφάλαιο, έτσι. Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. Προσέξτε λίγο, μιλάει στους πιστεύοντες. Και εδώ είναι το τραγικό ακριβώς, ότι τραγικό. Τώρα θα δείτε, οι πιστεύοντες πόσα πράγματα δεν καταλαβαίνουν. Παρακάτω, και τι είδος συνομιλίας αναγκάζεται να κάνει με αυτούς που πιστεύουνε, όχι με τους απίστους, αλλά με αυτούς οι οποίοι πιστεύουνε. Αυτά που θα ακολουθήσουνε όλα είναι ένας διάλογος του Χριστού με τους πιστεύοντες, έτσι, με μας δηλαδή, να πούμε κάπως έτσι, κατά προσέγγιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι και ένας τρόπος να δούμε με πόσες αντιφάσεις, έτσι, κουβαλούμε την πίστη μας. Δηλαδή, τα πόσα πράγματα ετερόκλητα συνοθούνται σε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Θεό. Αλλά θα το δούμε σιγά σιγά αυτό. Είπαν λοιπόν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας, προς αυτόν Ιουδαίους, αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Σου λέει το εξής. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Για να είστε αληθινοί μαθητές πρέπει να μείνετε σε αυτά τα οποία λέω. Δηλαδή μαθητές θέλω να είμαστε όλοι του Χριστού, δεν είναι. Δεν νομίζω σε κανένας που θα θέλαμε μην είναι. Θα θέλαμε όλοι να είμαστε και να ονομαζόμαστε τέτοιοι. Εδώ τίθεται μια προϋπόθεση όμως, πρώτη. Εάν θέλετε να είστε μαθητές μου, θα ακούτε αυτά που σας λέω. Θα κάνετε αυτά τα οποία σας λέω. Αυτά τα οποία σας λέω θα είναι νόμος, υπαρξιακός νόμος για σας. Θα είναι κάτι το οποίο θα σας ενδιαφέρει, να το πω έτσι. Κάτι προς το οποίο θα κατατείνετε, να το πούμε έτσι για να μην απογοητευτεί κανείς. Κάτι προς το οποίο θα προσπαθείτε, έτσι, αυτό σημαίνει να είστε μαθητές μου. Δεν μπορεί να είστε μαθητές μου και να με αγνοείτε. Είναι άλλο πράγμα να επιχειρείς να ακούσεις τον Χριστό και να αποτυγχάνεις λόγω αδυναμίας, και είναι άλλο πράγμα να μην καθόλου ασχολείσαι με το ζήτημα και καθόλου να μην σε απασχολεί η μαθητεία αυτή ως υπαρξιακό γεγονός. Έτσι. Και ακούστε παρακάτω τι λέει. Εχόταν θα είστε, λέει, εν το λόγο το εμώ, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Προσέξτε αυτό, αν τυχόν κανείς το καταλάβει, θα γίνει πολύ ευτυχισμένος. Η αλήθεια, έτσι όπως την έχει κάνει ο Θεός, η αλήθεια για τα όντα, η αλήθεια για τη ζωή, η αλήθεια για το θάνατο, η αλήθεια για όλα τα πράγματα, μας κάνει πολύ πολύ ευτυχείς, διότι μας ελευθερώνει από μια σειρά καταπιεστικά ψέματα που αφορούν όλα αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια για τις σχέσεις, η αλήθεια για το γάμο, η αλήθεια ευρύτερα για την κοινωνία, για την οικονομία, για τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια αυτή του Θεού
ελευθερώνει από πολλές απάτες, αλληλοαπάτες και αυταπάτες. Και επειδή γίνεται αυτό, ο άνθρωπος αρχίζει να χαίρεται, αλήθεια σας λέω. Είναι η μόνη χαρά η οποία, η χαρά αυτή, είναι μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Ο άνθρωπος βλέπει τα πάντα έτσι όπως είναι. Τα πάντα. Τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, τους ανθρώπους, την οικονομία, τις σχέσεις, το γάμο, την αγαμία, τον μοναχισμό. Η αλήθεια, οπότε αυτή η αλήθεια, επειδή είναι αλήθεια ενός όντως που αγαπάει πάρα πολύ και έχει βάλει ευτυχία σε όλα τα πράγματα μέσα. Έχει βάλει χαρά σε όλα τα πράγματα. Αυτή η αλήθεια, μόλις την ακουμπήσει κανείς, αρχίζει να χαίρεται και φεύγουν και οι καταθλίψεις και φεύγουν και τα βάσανα και φεύγουν και τα μεγάλα παράπονα και οι λύπες φεύγουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν διαμαρτύρονται αλλά είναι πολύ λυπημένοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν επιτίθεται εναντίον κανενός, αλλά είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένοι μέσα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορούσα να σας μιλάω 5 ώρες για αυτό το θέμα. Μήπως και πίσω κανένα. Το πως η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια από την πλευρά του Θεού, ελευθερώνει και αυτό γεννάει μια τρομερή ευγνωμοσύνη. Και επανέρχομαι σε αυτό. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει μια αλήθεια η οποία μας ελευθερώνει από όλα τα ψέματα και μας δημιουργεί μια κατάσταση ελαφρύς, όμορφης, υπέροχης κατάστασης και χαράς. Η οποία είναι πνευματική χαρά. Είναι η χαρά του να ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Σας λέγω ότι πάρα πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι θα αντάλλασαν τη ζωή τους 100 φορές για μια τέτοια μικρή βεβαιότητα. Εμείς αυτή τη βεβαιότητα λοιπόν την έχουμε εμπειρικά. Σου λέει ο Χριστός, κατάλαβε αυτά που λέω, αυτά που λέω είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια του Θεού, έτσι. Και αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει, γιατί θα σου διδάξει πώς είναι τα πράγματα. Πριν από λίγες μέρες, σαν άλλο μοναστήρι, συναντήθηκα με μία Κινέζα. Λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν Κινέζα και με πλησίασε αυτή. Μου λέει, «Je suis Orthodox», μιλάγαμε γαλλικά. Λέω, «Μπα, βέβαια», μου λέει. Να σας πω, λέει, την ιστορία μου, γιατί θέλω πολύ να μου πείτε τι. Λοιπόν, ακούστε αυτή τη φοβερή ιστορία. Είναι τι κάνει ο Χριστός σήμερα. Και θα σας πω γιατί επίστηνε αυτό, ότι ήταν αληθινό αυτό που μου είπε. Μου λέει, αυτή ήταν μια μηχανικός που είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα και κάποια στιγμή γύρω στα 50 άφησε τη δουλειά της και άρχισε να ψάχνει, όπως μου είπε, για την αλήθεια και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Ταξίδευσε σε άπειρες χώρες, ντουζίνες ολόκληρες χώρες, ψάχνοντας και ρωτώντας για παραδόσεις, για... ναι. Και κάποια στιγμή βρισκόμενοι στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Τανζανία, πήγε να προσκυνήσει σε ένα ρωμαιοκαθολικό ναό. Σας τα λέω όπως μου τα είπε. Γένοντας προς τα εκεί, προσεύχονταν. Και καθώς πλησίαζε προς τα εκεί, προσεύχονταν στον Χριστό. Γιατί είχε περάσει από όλες τις άλλες, τέλος πάντων, θρησκείες, είχε πάει από Ινδία, είχε πάει παντού στην Κίνα βέβαια και λοιπά, και είχε μια ελπίδα στο Χριστό και προσευχόταν και πήγαινε και προς τον ναό και εκεί προσευχόταν, μου λέει, τον είδα στον ορίζοντα ακριβώς, τεράστιο, να μου μιλάει, να μου κοιτάει.
Και μου λέει αυτό ήταν πιο πραγματικό, λέει, από το εσάς, λέει, που σας βλέπω τώρα. Και του λέω, πες μου σε παρακαλώ, αν είσαι Θεός, διότι είμαι ηλίθια και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και της λέει ο Χριστός, λοιπόν, λέει, εγώ είμαι ο Θεός που έχει φτιάξει τα πάντα. Έχω φτιάξει όλα τα όντα και σένα. Και έχω ξεχωριστή φροντίδα και αγάπη για όλα τα όντα και για σένα προσωπικά. Μη με αμφισβητείς από εδώ και πέρα, αλλά κάνε αυτό που θέλω να σου ζητήσω να κάνεις για να με γνωρίσεις περισσότερο. Μέχρι το σημείο αυτό, εγώ θα υποψιαζόμουν κάτι σαν ευσεβή από τα πάτη. Σημασία έχει τι ακολούθησε όμως. Και αυτό που ακολούθησε είναι συγκλονιστικό. Μου δόθηκε, λέει, εκείνη τη στιγμή μια βαθύτατη γνώση όλων των όντων και όλων των πραγμάτων. Έβλεπα μέσα στα φυτά, μέσα στα ζουζούνια, μέσα στα πουλιά, μέσα στα βάθη των ωκεανών, μέσα στα βάθη του σύμπαντος, και έβλεπα ότι όλα είναι λογικά, πανέμορφα και υπέροχα και μιλάνε μεταξύ τους και είναι σε απόλυτη επικοινωνία και έχουν γλώσσες πολλές και άπειρες και είναι όλα εξαίσια και όλα εργάζονται και αντανακλούν αυτή την υπέροχη ομορφιά την οποία έχει και αυτός. Και έμεινα, λέει, στην κατάσταση αυτή για 3 μέρες. Στην κατάσταση αυτή, όταν είναι κανείς, δεν μπορεί ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Τίποτα. Είναι σε έκσταση. Χάνει την αίσθηση του χρόνου τελείως. Επανήλθα, λέει, μετά από 3 μέρες και είδα τον εαυτό να κάθεται στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου, αλλά δεν θυμόμουν καν πώς βρέθηκα εκεί. Δεν ήξερα καν. Το μόνο που ήξερα είναι ότι θα ήθελα να πεθάνω, να βρεθώ ξανά στην κατάσταση αυτή, να κάνω οτιδήποτε για να βρεθώ. Ήταν τόση ευτυχία, τόση χαρά. Κυρίως, μου λέει, ένιωθα αιώνια. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε θάνατος. Αυτή είναι εμπειρία ένα Αγίου Πνεύματι. Καταλάβατε. Είναι μια από τις μεγάλες εμπειρίες που δίνει χάρη στο Θεό. Όταν θέλει. Σε ανθρώπους που δεν έχει άλλο τρόπο κανείς να τους βοηθήσει, να πλησιάσει, δεν ξέρω τι άλλο. Και μετά, λέει, τι θα κάνω. Όταν συνήθα, λέει, από αυτό. Συνειδητοποίησα, λέει, ότι ζούσα πριν και τώρα είμαι σαν νεκρή. Η ζωή του τη δόλησε τόσο μπέρδεμα, λέει, τόση ενοησία, τι να κάνω τόσο σε αυτόν τον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και άρχισα να προσεύχομαι στον Χριστό, φυσικά. Πες μου τι να κάνω, πες μου τι να κάνω, πες μου τι να κάνω. Και κάποια στιγμή άκουσα, λέει, φωνή μέσα μου, να πας στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα πω ποτέ. Και τα φορτώνει και πάει στα Ιεροσόλυμα, έτσι, όπως σας λέω. Χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τίποτα. Και πάει στα Ιεροσόλυμα, λυμπαίνει στον Νότσα Αναστάσεις, φυσικά. Και εκεί, λέει, ξαφνικά, ενώ καθόμουν και κοίταγα δεξιά-αριστερά, με πλησιάζει ένας παπάς και μου λέει, θες να βαπτιστείς. Εγώ δεν του είπα τίποτα όμως, λέει, αυτό μου πάπα. Και λέω, ναι, θέλω. Και βαπτίστηκα, μου λέει. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά. Και το μόνο που κάνω, λέει, είναι να διαβάζω τα Ευαγγέλια μέρα νύχτα. Και ήρθε μια επίσκεψη στην Ελλάδα να τη δει, γιατί ξέρετε, για τους Ορθοδόξους όλου του κόσμου, η Ελλάδα είναι ο Παρθενώνας, ξέρετε, είναι το κέντρο, το πνευματικό κέντρο. Και αυτοί οι Σέρβοι εδώ που έρχονται μας κοιτάνε με μεγάλη ευλάβεια και κοιτάνε τι θα κάνουμε εμείς για να μεταφέρουν στη Σερβία. Καλό, κακό, το κουβαλάνε. Ό,τι δούνε. Λοιπόν, και ήρθε εδώ και περίμενε κάθε έναν να θεί βίζα της και εντάξει, λέω να είμαστε σε επικοινωνία. Της λέω το όνομά μου, έψαξε και με βρήκε. Μου λέει, άλλοι είστε φημισμένος εσείς, λέει, εντός και εκτός Ελλάδας. Και θέλω, για κοίτα, λέει, πώς βρεθήκαμε. Και τώρα θέλει να μου γράφει κάθε τόσο για πνευματικά θέματα. Εγώ σας λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάω κάτι τέτοιο. Και άλλη φορά, άλλες 2 φορές. Είδα να πέφτει χάρης πάνω σε άνθρωπο, έτσι, με αυτά τα αποτελέσματα. Με αυτά τα αποτελέσματα. Καταλάβατε. Τώρα λυπάμαι που τόσοι και τόσοι συνάδελφοί μου, θεολόγοι και λοιπά, έχουν τελείως
πώς να το πω, αποξενωθεί από τέτοιες εμπειρίες που παρά τα αυτά είναι γεμάτο το Καινή Διαθήκη από τέτοιες. Και οι πράξεις των Αποστόλων επίσης είναι γεμάτες από τέτοιες. Έτσι, και πιθανώς επειδή δεν μπορούμε εμείς να είμαστε πιστικοί, το κάνει ο ίδιος ο Χριστός αυτά σήμερα. Καταλάβατε. Τι έγινε με αυτή τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα έγινε αυτό που λέω. Γνώρισε την αλήθεια. Η γνωριμία της με την αλήθεια είναι μια κατάσταση, όχι επομένως διανοητική. Όχι. Είναι μια κατάσταση ψυχοσωματική μετοχής στην άκτιστη δόξα του Θεού. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ζει εν Θεό. Δεν είναι ότι γνωρίζει διανοητικά κάτι. Όχι. Ζει ξαφνικά εν Αγίω Πνεύματι. Ολόκληρος. Και αυτό προεκτινόμενο, καταρχήν αυτό είναι η κατάσταση πολλών ανθρώπων από αυτούς που λέμε Αγίους. Όταν ξέρουμε τι εννοούμε και εννοητένονται στη συνέχεια, έχω βαρεθεί να ακούω για ανθρώπους που εμείς, τέλος πάντων, εντάξει, μπορώ να πω τους γνωρίσαμε κάπως καλά και γίνεται τέτοια κακομεταχείριση σήμερα του ονόματός τους από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και είναι ψυχικά ανασφαλείς και θέλουν ψυχίατρο στην πραγματικότητα και αρπάζουν μια φράση του Παϊσίου και ορμάνε εναντίον όλων. Εναντίον όλων και φυσικά και εναντίον μου και οποιοδήποτε άλλο προσπαθεί να κρατήσει τα μυαλά του στο κεφάλι του. Λοιπόν, και βρίσκουν μια και χάνουν τελείως, δεν έχουν καμιά εμπειρία του πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς στέκονταν, πώς ήταν μέσα στην εκκλησία καταρχήν, πώς ζούσαν την καθημερινότητά τους, ποιοι ήταν σε καθημερινή βάση και με τι γλυκύτητα και αγάπη ακουμπούσαν τους πάντες δίπλα τους. Κάποτε μου λέγει για αυτούς ο πατήρ Παΐσιος, τι να κάνουμε λέει, άλλο μου λέει ο ευλαβής και άλλο ο βλαβής. Είναι μερικοί μου έλεγε που αρπάζουν το δόγμα με τα δόντια λέει και τρίζουν τα δόντια προς όλες τις κατευθύνσεις στη συνέχεια. Τι να κάνουμε. Γεμάτος ο Ορθόδοξος κόσμος έχει πολλούς τέτοιους. Και νομίζουν ότι το και αρπάζονται επειδή είναι και άτομα με μεγάλα ψυχικά προβλήματα. Έτσι. Αρπάζονται από μια λέξη, από μια φράση, από μια αυτή και χτυπάνε δεξιά-αριστερά και γελιοποιούν την Εκκλησία. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Το να γελιοποιούνται ήδη δεν πειράζει. Αλλά να γελιοποιούν την Εκκλησία, αυτό είναι κάτι που πονάει. Εντάξει. Πραγματικά. Λοιπόν, αφού είπαμε για γελιοποίηση, ας συνεχίσω το κείμενο παρακάτω για να δείτε τι σημαίνει γελιοποίηση. Έτσι, γελιοποίηση. Είπαμε, μιλάει στους πεπιστευκότες. Σε αυτούς δηλαδή που μόνο μπορεί να μιλήσει. Σε ποιον να μιλήσει. Σε ποιον να τους πει αυτά που σας είπα. Ότι υπάρχει μια κατάσταση τρελής ευτυχίας, αιώνιας ζωής, που λέγεται γνώση της αλήθειας. Το πώς είναι τα πράγματα. Και στην κατάσταση αυτή κανείς δεν φοβάται τίποτα. Ούτε θάνατος υπάρχει. Περπατάει. Είναι άτρωτος ο άνθρωπος τότε. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε θάνατος, ούτε φόβη, ούτε αρρώστια, τίπ. Υπάρχει μόνο ζωή αιώνιος. Αυτή είναι η βιωματική γνώση της αλήθειας. Ούτε τι έγινε, ούτε ποιος κυβερνάει, ούτε ποιος δεν κυβερνάει, όταν θα ρίξουν τη βόμβα, θα τη ρίξουνε, ούτε αν θέλει ο Biden, αν θέλει ο Τραμπ, και τι θα κάνουμε μετά, και άμα θέλει ο Biden, και άμα θέλει ο Τραμπ, και τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Ούτε τι θα γίνει με τα παιδιά μου, τι θα γίνει με τον άντρα μου, ούτε πώς θα αλλάξει το όνομα, πώς θα αλλάξει το άλλο, γιατί δεν το έχω αλλάξει εγώ. Έχω αλλάξει εγώ. Εγώ είμαι αιώνιος πια. Δεν μπορεί τίποτα να με ακουμπήσει. Αυτή είναι μακάρια κατάσταση. Λοιπόν, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κρατήσει για πολύ. Αλλά όταν τη ζήσει όπως αυτή η Κινέζα, θα μας βάλουν τα γυαλιά μια μέρα οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Βέβαια. Έχουν μια αγνότητα αυτοί οι άνθρωποι. Μα μια αγνότητα. Μια αγνότητα προθέσεων. Μια αρχοντιά. Που εμείς έχουμε. Τη θυμόμαστε σαν μακρινό παρελθόν πολύ από εμάς. Συνεχίζω λοιπόν. Για να γελάσουμε λίγο. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Ακούστε τώρα τι λένε από κάτω.
Σπέρμα Αβραάμες μεν και ουδεν είδα δουλεύκαμε που οπότε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθερα γελιέστε. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, ποτέ δεν ήμασταν δούλοι. Τι θα αποθέτουμε μέσα σε εμάς, λες, ότι θα ελευθερωθούμε. Τι ολακίες λες τώρα. Ακούστε να δείτε. Στους πιστούς, οι πιστοί τα λένε αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Κοιτάξτε τώρα πώς μιλάει στα νήπια. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Σας λέω αλήθεια, παιδάκια. Ότι πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εσύ της αμαρτίας. Από τη στιγμή που κάνετε αμαρτίες, δεν κάνετε, κάνουμε. Σημαίνει ότι δεν ξέρετε τα πράγματα πώς είναι. Αμαρτία κάνει κανείς όταν κακοματοχειρίζεται τα πράγματα και τον εαυτό του και το σώμα του και το φίλο του και την ψυχή του και το φίλο και με γιώτα και με ύψιλον. Εντάξει. Αυτό είναι αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι ηθική. Δεν είναι ότι κάνεις κακά ή καλά. Ποιον νοιάζει αυτό. Αμαρτία είναι ότι εκπίπτεις από την αλήθεια σου, από την αλήθεια την οντολογική. Αυτό το πράγμα έχει ξεχαστεί σήμερα. Και τώρα με τους γάμους των ομοφυλοφιλών το είδαμε αυτό. Και γιατί είναι κακό. Δεν είναι κακό ή καλό με την ηθική έννοια. Ό,τι είναι για τον ίδιο λόγο και πολλοί από τους cisgender, πώς το λένε, τους straight, πώς το λένε όλα, έχουν πολλές ελληνικές λέξεις να το πούμε, ανήκουν και αυτοί στην κατάσταση πτώσεως. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούν τη σεξουαλικότητά τους έτσι όπως θέλει το lifestyle σήμερα, να το πω έτσι. Όλοι μας μετέχουμε στην πτώση αυτή. Είναι οντολογική πτώση. Δεν είναι ότι είναι. Δηλαδή, πώς θα το πω. Είναι σαν να χάνω ένα χέρι, είναι αυτό. Το να χάνω ένα χέρι, τι είναι. Το είναι οντολογική. Κατάλαβα την αμαρτία. Χάνω ψυχικά μέλη, μέρος του εαυτού μου. Χάνω μέρος της αλήθειας μου. Το είναι όλο. Αυτή είναι η ξένη έννοια της αμαρτίας που σήμερα έχει συσκοτιστεί με την ηθική έννοια της αμαρτίας που υπάρχει στον Αριστοτέλη αλλά δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Πού να καταλάβουμε, πού πάνε αυτά. Δούλος εσύ της αμαρτίας, εφόσον είστε δούλοι λοιπόν, το εξηγεί, σημαίνει ότι κακομεταχειρίζεστε τα πράγματα. Κακομεταχειρίζεστε τα πράγματα, τους ανθρώπους, τις σχέσεις, τις έννοιες, τα όντα, τον εαυτό σας. Και στην περίπτωση αυτή είστε δούλοι της κακομεταχείρισης αυτής. Διότι με την έξι δεν είστε σε αυτήν την κακομεταχείριση και σας έρχεται, δεν είναι. Και το κάνετε μετά από συνήθεια. Από συνήθεια, δεν. Γίνεται αυτό το πράγμα δευτέρα φύσης. Να ο Αριστοτέλης. Ο δε δούλος που μένει εν τη οικία στον αιώνα. Αν είστε δούλοι δεν μένετε στην οικία. Σε ποια οικία. Στον οίκο του πατρός. Στην εκκλησία δεν μένετε εκεί. Ο δε Υιός μένει στον αιώνα. Εγώ λέει όμως είμαι εκεί μόνιμα. Εσείς δεν είστε εκεί. Πού είστε? Στα Ρουμάνια, ξέρω εγώ, στην έρημπο, τη Σαχάρα, ξέρω εγώ, εκεί είστε. Στον ωκεανό, στο βάθος, κολυμπώντας. Εκεί. Ο καθένας είναι όπου είναι. Προσέξτε τώρα, μιλάει σε πιστεύοντες. Το τονίζω αυτό. Τώρα, τι σώη είναι η άπιστη? Ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, τι σώη τώρα είναι οι πιστεύοντες οι οποίοι στέκονται εκεί και τον ακούνε. Θα είχαν φύγει από καιρό. Έτσι. Ο καυγάς όμως συνεχίζεται. Εάν ουν ιών, πώς το λένε, ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσαστε, τότε θα είστε ελεύθεροι μόνον εάν εγώ σας ελευθερώσω. Αποκαλύπτοντάς τους, τους λόγους, την αλήθεια των πραγμάτων, το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να αναπνέει, να ζει, να σκέφτεται και να υπάρχει κατά Θεόν, το πώς τα έφτιαξα εγώ τα όντα και πώς είστε κι εσείς φτιαγμένοι. Αυτό ακόμα το νοούμε τελείως έτσι, πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αυτό κάνουμε σαν τη συνέχεια τα λάθος πράγματα. Λέμε τις λάθος απαντήσεις, τρώμε τα λάθος φαγητά, κάνουμε τις λάθος σχέσεις, κάνουμε τις λάθος αντιδράσεις. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είμαστε φτιαγμένοι. Και καταστρέφουμε ποιον? Τον εαυτό μου. Γι' αυτό είχα πει σε μια ομιλία ότι βασικά ο άνθρωπος, με ρωτήσανε κάτι για το θάνατο και τους είπα, βασικά ο άνθρωπος αυτοκτονεί. Οι 9,9 στους 10 αυτοκτονούμε. Από τα λάθος πράγματα που κάνουμε. Καταλάβατε γιατί? Γιατί κάνουμε τα ενάντια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι η αμαρτία.
Η αμαρτία είναι αυτό που προξενεί το θάνατό σου πριν την ώρα σου. Πριν την ώρα σου. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ είστε, ξέρω ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να αποκτήνε, θέλετε να με σκοτώσετε, διότι ο λόγος ο αιμός σου χωρεί εν εμέν. Αυτά που σας λέω δεν χωράνε στο κεφάλι σας. Σας προσβάλλεστε κιόλας. Εγώ σας μιλάω για την ελευθερία σας. Αυτοί προσβάλλονται. Μας είπε τέκνα Αβραάμ που είμαστε εμείς, μας είπε ότι είμαστε σκλαβωμένοι. Θα τον σκοτώσουμε. Βλέπετε, αυτοί τον, οι ευλαβείς τον σκοτώνουν τον Χριστό έτσι. Πάντα οι ευλαβείς τον σκοτώνουν. Τι δηλαδή που νομίζουν ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι ο Χριστός. Και όχι όπως είναι ο ίδιος. Μεγάλο πράγμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται, ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζουν ότι ξέρουν πως είναι ο Χριστός. Έτσι θα μου πει, ποιος είναι. Αν κάνεις όμως πιάσει ένα κομποσχήνι, θα δεις ότι είναι πολύ διαφορετικός. Αν μπει σε μια θέση λειτουργία βαθύτερα, πολύ διαφορετικός. Σχεδόν καμία σχέση με αυτό που σου λέει ο λογισμός ότι είναι. Γιατί αυτός που σου βάζει το λογισμό θέλει να μην γνωρίσεις τον Χριστό όπως είναι. Γιατί αν το γνωρίσεις όπως είναι, δεν μπορείς να φύγεις μετά από εκεί. Είναι μια κατάσταση υπέροχης εχμαλωσίας. Ακούστε αυτά που σας λέω και σημειώνετε τα κάπου. Πώς να το πω, είναι σοβαρά. Βλέπετε, ουσιαστικά τον Χριστό τον σκοτώνουμε εμείς. Τον μεταβάλλουμε σε αυτό που δεν είναι δηλαδή. Αυτό λέει, δεν είναι ένας τροπικός θάνατος αυτός. Όταν έχω τον Πλάτωνα και του λέω, κοίταξε σκούπισέ μου την αυλή. Δεν είναι εξόντως ο Πλάτωνας αυτό. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Ο Πλάτων είναι αυτός που είναι, μπορεί να σου μάθει τόσα πράγματα, σου μάθει φιλοσοφία καταρχήν από την αρχή. Τα πάντα. Λέμε τώρα, δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Και του λες εσύ έλα εδώ, Πλάτων και λοιπά, μπράβο. Σκούπισέ μου την αυλή σε παρακαλώ αυτή και βάλε τα χορτάρια στην άκρη και ρίξε και μια φωτιά. Έτσι προσβάλλουμε τον Χριστό. Το αναθέτω με έργα ταπεινά, ασήμαντα. Δεν ασχολούμαστε με το τι θέλει να πει και να κάνει μαζί μας. Αν είναι όμως ο δημιουργός αυτός, καταλαβαίνετε ότι την απώλεια την έχουμε εμείς, όχι αυτός. Σήμερα αυτό ρωτάνε όλοι και τραβολογάνε στους παπάδες σαν να είμαστε μουσουλμάνοι. Επιτρέπεται, απαγορεύεται, επιτρέπεται, απαγορεύεται. Και όλοι μέσα έχουμε τεράστιε δικαιολογίε για όλα όσα κάναμε. Διότι αυτά που κάναμε, σκεφτείτε λίγο, πάτερ, πώς είμαι εγώ τώρα, σε αυτή την κατάσταση που είμαι και λοιπά. Ναι, πουλάκι μου, είσαι κι εγώ σε μια άλλη. Είμαι. Και όλοι μας είμαστε πάντα σε μια κατάσταση. Και δεν υπάρχει κανένας μεταξύ μας που να μην έχει δικαιολογίε, αν θέλει να βρει, για να κάνει οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι χάνει την τεράστια ευκαιρία σε αυτή τη μία και μοναδική ζωή σου. Να δεις τι θέλει ο Δημιουργός να κάνει μαζί σου. Ποιος είναι καταρχήν. Καλό είναι να ξέρεις ποιος είναι. Και τι θέλει να κάνει με σένα. Τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και δεν προτιμούμε σαν τους Ιουδαίους. Εμείς δεν είμαστε Ιουδαίοι. Όχι. Αλλά κάνουμε το ίδιο πράγμα. Να αποκτήνουμε. Γιατί ο λόγος του δεν χωρίς τη ζωή μας. Δεν χωρίς τη σκέψη μας. Πώς είναι δυνατόν, τι να έκανα τώρα εγώ, τι είναι αυτά που μου λες. Εγώ θέλω τη ζωή όπως τη βλέπω. Όπως τη βλέπω θέλω τη ζωή, όπως την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όπως έλεγε ο Λουί Ντεφινές σε μια κομμωδία παλιά. Τι θέλετε λέει και μιλάτε και κάνετε. Να είστε λέει καλοί άνθρωποι καθολικοί όπως είναι όλοι, όπως είναι και ο Θεός ο ίδιος. Ο Θεός καθολικός είναι. Λοιπόν. Στα χρόνια μου ήταν είχε πλάκα το. Μα ήταν φοβερά ταλαντούχος, πηγαίος. Εν προκειμένου μιλάει με έναν υπηρέτη που είναι Εβραίος. Και του λέει: τι σοβαρό, δεν τρέπεσαι λίγο, λέει. Είσαι καθολικός, πώς όλος ο κόσμος, όπως είναι ο Θεός ο ίδιος. Λοιπόν, λέμε τώρα. Εγώ, ο αιώρακα παρά το πατρί μου λαλώ. Και εμείς, ο αιωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Ωχ, αρχίζουν τα βαριά εδώ. Εγώ λέω αυτά που άκουσα από τον πατέρα μου και εσείς κάνετε αυτά που σας λέω δικό σου ο πατέρας. Ποιος είναι ο πατέρας? Μπήκε και αυτό στο παιχνίδι. Από πού, ποιος είναι εδώ τώρα? Ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος παρερμηνευτής.
Είπα σε μια ομιλία που παλιά, τι παλιά, περσινή ήταν, με θέμα η θεολογία του διαβόλου για το γάμο. Να την ακούσετε, αν δεν την ακούσατε κάποιοι. Λένε ότι είναι καλή. Δεν ξέρω εγώ. Μπορώ να πω κάτι. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι είπα μια κουβέντα που είπα ότι αν ζούσε ο διάβολος ανάμεσά μας, θα ήταν ψυχοθεραπευτής. Ψήφα τη δουλειά που θα έκανε. Ένας πολύ καλός Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής. Θα σου λέγε ναι, έχεις δίκιο. Και θα ξεκίνησε κάθε φορά, κάθε συνεδρία μαζί σου λέγοντάς, σε καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Και είναι ο ανώμαλος, ο βλαμμένος. Και ο άλλος ο τρισανώμαλος και ο ηλίθιος. Και η γυναίκα σου που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και έχει μεταμορφωθεί σε ένα μουλάρι σε αυτό που μας είπε. Κάποτε είχες κάποια σχέση. Το κοίταξε τώρα πώς. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πώς έχει καταντήσει. Κοίτα. Λοιπόν, και όταν τα τελειώσει αυτά, γυρνάς και στο Θεό και του λέει, αν και αυτός ο Θεός που σε έβαλε μέσα, μέσα στην τρέλα, δεν μπορείς να γυρίσεις, να βρεις δίκιο πουθενά. Και τον πιστεύομαι απόλυτα. Και αρχίζει μετά. Με τη γυναίκα εύκολο είναι, θα βρεις μια μοιχεία, σήμερα πανεύκολη. Θα βρεις και μια δεύτερη για καβάτσα για την πρώτη. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια καβάτσα. Αυτό λέει πείρα. Θα γνωρίσεις, ξέρω εγώ, το προϊστάμενο υπονομεύοντάς τον και κοροϊδεύοντάς τον, θα ξεγελάσεις τον αυτό. Και το φοβερό είναι ότι όλο αυτό το πράγμα, αντί να σου οδηγήσει σε θεραπεία, παραδόξως, σου οδηγεί σε πολύ βαθύτερη εσωτερική εμπλοκή. Γιατί? Διότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Θα μεταθέτεις τα προβλήματα. Και είναι σίγουρο ότι ο απέσιος δεν είναι μόνο ένας ποτέ. Και δεύτερος υπάρχει παραδίπλα. Το θέμα είναι, αν εσύ αλλάξεις τελείως, αυτό το ξαναλέω, και ξαφνικά δεν είναι κανένας απέσιος. Γιατί αν αλλάξεις έτσι ένα Αγίο Πνεύματι, ξέρεις τι να κάνεις, ξέρεις να χρησιμοποιήσεις, έχεις τα κλειδιά των άλλων και τα κλειδιά της ζωής. Έχεις τα κλειδιά, σου λέει ένα κλειδί το Άγιο Πνεύμα και σου λέει τούτη πόρτα με τούτο το κλειδί. Η άλλη πόρτα σου δίνει πολλά κλειδιά, με εκείνο. Η άλλη με εκείνο. Παπ, θα λέγεται διάκριση. Έτσι δεν είναι? Και βλέπετε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον οριμαγδό περνάνε εξαίσια. Δηλαδή θα περιμένουμε να γίνουν όλοι καλοί δίπλα μας και τέλειοι και άλλοι για να νιώσουμε κι εμείς ωραία. Τόσο πολύ εξαρτημένοι είμαστε από τους άλλους. Στο έλεος των άλλων, Στο έλεος των άλλων. Οι πιο πολλοί άνθρωποι έτσι ζουν και έτσι πεθαίνουν. Στο έλεος του άλλου που δεν γίνεται καλός. Το άντρα μου που δεν καταλαβαίνει, τη γυναίκα μου που δεν νιώθει, τη πεθερά μου που δεν νιώθει, του πεθερού μου που μου πήρε την περιουσία, δεν μου την έδωσε. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εμείς που ακούμε κόσμο, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κλείσουμε τα αυτιά μας, γιατί δεν αντέχουμε από ένα σημείο και πέρα, μέρα νύχτα αυτά ακούμε. Μέρα νύχτα. Κάθε τόσο αναδύεται ένα SMS, ένα email, πεθαίνω, θα αυτοκτονήσω αν δεν σας μιλήσω. Και μιλάς μαζί του και του λες εσύ αυτά που είχα σου πει. Και λέει έχετε χάρισμα. Όχι, δεν έχω κάνει χάρισμα. Είμαι 95% σίγουρος ότι αυτό είναι το πρόβλημά σου. Διότι όλοι μας παίρνουμε αυτή τη λάθος κατάσταση αυτή. Είναι αυτό, δηλαδή κανένας και πολύ σπάνια, μερικοί σπάνιο, αναψυχή και για τον εαυτό του είναι αυτός και για μας, στέκεται σωστά και σου λέει ένα γομάρι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα κάνω στραβά και ξέρω τι φταίω εγώ. Είχα κάνει εκείνη την ερμηνεία και την είχα κάνει εδώ για τον άνθρωπο της, τον παράλυτο, θυμάστε, τον παράλυτο της περασμένης Κυριακής. Της περασμένης Κυριακής που είναι 30 χρόνια εκεί, 40 χρόνια. Και λέει άνθρωπο νου και έχω. Πρε εσύ, 40 χρόνια ποιος σε ζει, ποιος σε ταΐζει τζάμπα, ποιος σε ποτίζει, ποιος σε αλλάζει, ποιος σε καθαρίζει, ποιος. Δεκάδες άνθρωποι. Και λες άνθρωπο νου και έχω. Τι αφθάδια. Γι' αυτό του λέει ο Χριστός, αυτό το ειρωνικό ερώτημα, αυτή η ξέσια ειρωνία του Χριστού. Θες να γίνεις καλά.
Θες ρε να γίνεις καλά. Η απάντηση είναι, πρέπει να πω ότι πρέπει να θέλω να γίνω καλά, γιατί αλλιώς πώς θα δικαιολογήσω ότι κάθομαι εδώ. Αλλά πολύ ωραία είναι έτσι όπως είμαι, με τόσο ανόητους να με υπηρετούν. Προσέξτε, ψυχολογικά αυτός όμως είναι ανάπηρος, ο παράλυτος. Τολμάει να πει άνθρωπο νου και έχω. Ποιος τον ζει όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια, ποιος, αφού δεν μπορεί να κουνηθεί. Τον ταΐζει, τον ποτίζει, τον καθαρίζει, τον σκητάζει, τον συμπαρηγορεί, τον χαϊδεύει, τον κάνει, τον δίνει και την άλλη μέρα πάλι. Αν ήταν σοβαρός θα λέγε, Θεέ μου, δίπλα μου έχω αγγέλους, αλλά δεν μπορώ να τους ανταποδώσω τίποτα γιατί είμαι ένα ερείπιο. Θες να με κάνεις καλά, να κάνω κι εγώ κάτι για αυτούς. Να μην γίνομαι πια βάρος αυτού τους αγγέλους. Τους αγγέλους, να τους υπηρετήσω όλη τη ζωή. Αντί γι' αυτό, θυμώνει μου τον έκανε καλά ο Χριστός. Και όπως λέει η παράδοση, είναι αυτός που τον χαστουκίζει ενώπιον του αρχιερέως. Ούτως αποκρίνει το αρχιερέα, πατ, αυτός. Για να καταλάβετε τι κόλαση κουβαλάμε μέσα μας. Σας το ξαναλέω, δεν κάνει καμιά κόλαση ο Θεός. Δεν ξέρει τι είναι κόλαση. Εμείς τη φτιάχνουμε. Και του λέμε εδώ, κόλαση. Αυτό θέλω. Μήπως δεν το θες. Μα αυτό θέλω. Μήπως... αυτό θέλω. Μόνο αυτό θέλω. Να πολεμάω με τον άλλο. Αν έχει τη ζωή αυτή, να τον νικήσω, να τον νικήσω στην ενιότητα. Κόλαση. Μακάρι κάποιοι να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Απεκρίνησαν και είπαν αυτό. Και συνέχεια έτσι, δεν τελείωσε. Ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί. Τι μας λες τώρα εσύ. Το αφαιρούν και το λόγο τώρα. Μην μιλάς πολύ γιατί ο πατέρας μας είναι Αβραάμ, έτσι. Απειλητικότεροι γίνονται. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επί είτε. Αν είστε παιδιά του Αβραάμ, θα κάνετε αυτά που έκανε ο Αβραάμ. Τι έκανε ο Αβραάμ. Έργα πίστεως, δεν έκανε. Εγκατέλειψε τη γη του, συγγένειά του, τα πάντα. Και πήγε στο κήπεδο που τον έστειλε ο Θεός, χωρίς να ξέρει που τον πάει. Και ο τύπος σκότωσε και το παιδί, στο ένα παιδί αυτό το οποίο είχε, δεν είχε άλλο. Πήγε να το σκοτώσει και το παιδί αυτό, επί το Θεός. Το Αβραάμ. Νιν ζητείτε, αποκτήνεμαι. Θέλετε να με σκοτώσετε άνθρωπο ενώ στην αλήθεια, αν είμαι μελάλικα. Εγώ που σας λέω την αλήθεια. Θέλετε να με σκοτώσετε. Το επιμένει. Αυτοί θα τον σκοτώσουν. Εκείνη τη στιγμή κανένας δεν μιλάει για θάνατο. Τι λέτε, τρελός. Ποιος θα σε σκοτώσει. Γιατί ελπίζουν θα τον κάνουν σαν κι αυτόν. Ναι. Σαν κι αυτούς. Ελπίζουν θα το φέρουν στα μέτρα μας. Στα μέτρα τους. Όπως και εμείς. Μια ζωή την περνάμε. Ελπίζουν να φέρουμε τον Θεό στα μέτρα μας. Να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Να καταλάβει επιτέλους πόσο δίκιο έχουμε, πόσο ωραίοι είμαστε, πόσο καλά τα κάναμε όλα. Δεν θέλει που σκοτώνομαστε μεταξύ μας μια ζωή για να τα αποδείξουμε. Βρε η γυναίκα σου σου λέει ότι με στραγγαλίζεις και εσύ εγώ όχι καλά κάνω και εσύ φταίς. Δεν φταίει αυτή, εσύ φταίς. Όταν θα το πεις αυτό, τότε λιγάκι θα αρχίσει αυτή η ελευθερία. Και συνεχίζει, σε λίγο θα τελειώσει. Την αλήθεια είναι νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ ούκαι ποιήσε, δεν το έκανε αυτό ο Αβραάμ. Κοιτάξτε με πόση γαλήν και τι υπομονή τους μιλάει. Εγώ έχω κατατσατιστεί και φωνάζω και θυμώνω τώρα. Και ο Χριστός μιλάει με τεράστια υπομονή. Ποιους, σε ποιους, στους αυριανούς, στους σταυρωτές μιλάει εδώ. Θα με σκοτώσετε σε λίγο, κάποτε όμως μπορεί να καταλάβετε, λέει εδώ. Εμείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών, εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Ποιος είναι ο πατέρας σας, ο διάβολος. Είπωνουν αυτό. Εμείς εκ πορνείας μου γεγεννήμεθα. Ένα πατέρα έχουμε τον Θεό. Εμείς δεν λατρεύσαμε ποτέ ξένους θεούς. Έχουμε ένα πατέρα το Θεό. Σας είπα, το κακό που κάνουν οι ευλαβείς στην εκκλησία, οι ευλαβείς που είναι χωρίς το έψιλον μπροστά και το ύψιλον, δεν το κάνουν οι διόκτεστες. Το μέγεθος της, πώς το λένε, κακότητας πολλές φορές
και τις σύγχυσεις που κουβαλάνε μερικοί άνθρωποι, όντας 100% βέβαιοι ότι είναι παιδιά του Αβραάμ. Το είναι το θέμα. Να μην έλεγες ότι είσαι και παιδί του Αβραάμ και ότι εγώ ουκ εκ φορνιάς. Είμαστε οι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Οι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Και κατακρεουργούμε όποιον λάχει μπροστά μας και κάτι της πάνω του, δίπλα του, κοντά του δεν μας αρέσει τόσο δά, διότι το μέτρο της αλήθειας ως γνωστόν είμαστε εμείς, εγώ, αυτός που γράφει, αυτή που γράφει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς άνθρωπο που βρίσκεται σε εκδεξιόν πλάνη? Δεν είναι αδύνατο, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κάθεται με τις ώρες, εγώ σαν ομιλητής. Το έχω ζήσει αυτό αρκετές φορές. Να κάθεται να μην ακούει τίποτα από τι λες. Να είναι, κάθεται υπομονετικά μία ώρα, μία μισή ώρα και μόλις θα αρπάξει ένα φρασίδιο που στο άρρωστο μυαλό του χτυπάει το κουδούνι, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι της αίρεσης. Εκεί εξανίσταται και ορίεται και φωνάζει. Και έτσι ζει ψυχολογικά για μερικές μέρες ότι εγώ κατατρόπωσα έναν ακόμα αιρετικό. Και όλοι αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν στο όνομα των Παϊσίων και των Πορφυρίων, με τους οποίους έχουν σχέση ακριβώς όσοι ο διάβολος με το λιβάνι. Τι σχέση έχει ο διάβολος με το λιβάνι? Ακριβώς την ίδια σχέση έχουν και αυτοί με Πορφυρίους και Παϊσίους. Είναι τα παιδιά του Αβραάμ αυτοί όμως. Άντε κουνήσου. Εμείς θα σου πούνε εκ πορνείας ούγια γεννήμεθα, είμαστε γνήσιοι, είμαστε αυτοί. Και σε κάθε περίπτωση που γίνεται μια συμφορά και μια αυτή, γελιοποιούν την Εκκλησία με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν. Και καταστρέφουν την οικογένειά τους. Ξέρω οικογένειες αυτή τη στιγμή γιατί έρχονται σε μένα. Με πολλά παιδιά που από τέτοιες νοοτροπίες είναι κατεστραμμένες και χωρισμένα σε 200 κομμάτια. Και ζει ο ένας στην Ανατολή και άλλος στη Δύση και ο καθένας πιστεύει ότι ήταν παιδί του Αβραάμ γνήσιου. Προσέξτε, γιατί αυτά είναι πολύ κοντινά, δεν είναι μακρινά. Σας είπα, δύο ειδών οι πλάνες. Η μία είναι η εξ αριστερών, αυτή τον... Βλέπετε οι Ιουδαίοι έχουν και τις δύο πλάνες εδώ. Αν έχει κανείς μόνο την εξ αριστερών πλάνη, διορθώνεται την κατάσταση. Αν συμπορεύεται και η εκδεξιόν πλάνη, ότι δηλαδή είμαι και ο απέραντα ορθός, σαν να του λένε εδώ του Χριστού, δεν ξέρεις τι λες, υπεπιστευκόντες το λένε αυτό. Όλα αυτά που είπες ήταν μια νοησία. Αι παράτα μας, και θα το έχουμε υπόψη μας αυτό, το γεγονός ότι δεν μας θεωρείς παιδιά του Αβραάμ γνήσια και ότι τολμάς να μας πεις ότι είμαστε σκλαβωμένοι και δεν είμαστε παντελώς ελεύθεροι. Σας είπα, είναι οι αυριανοί σταυρωτές του, αυτοί που θα φωνάζουν σε λίγες μέρες Άρον Άρον Σταύρος αυτό. Ένα πατέρα έχουμε τον Θεό. Ήπερον αυτή ο Ιησούς, τελευταία φράση και τελειώνουμε κι εμείς. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε αν εμέ. Εγώ γάρεκ του Θεού εξήρθον και οίκω. Αν ήσταν ο Θεός σας πατέρας, να με αγαπούσατε, γιατί εγώ από αυτόν έχω έρθει. Από αυτόν είμαι εδώ. Αυτός είναι ο. Καταλάβατε. Μέσα στην απελπισία του Χριστός μετά. Κακό είναι να μιλήσει με τη Σαμαρίτιδα. Κοιτάξτε τώρα, η Σαμαρίτιδα δεν πάει να πει ότι εγώ είμαι τέκνο του Αβραάμ. Πέντε άντρες είχες, πώς τους απόσως είχε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φοβερά, τι δυναμισμό έχει αυτή η γυναίκα που κατάφερε και εξαπέστειλε πέντε άντρες και ο έκτος δεν ήταν άντρας, διότι όταν του είπα να την παντρευτεί, λέει ξάσου δύο λεπτά, τι έπαθαν οι προηγούμενοι, εγώ δεν θα προσθεθώ στη λίστα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα που και με τα σημερινά δεδομένα είναι υπερβολική. Αυτή η γυναίκα όμως του κάνει την πιο φοβερή ερώτηση. Λοιπόν, πώς θα προσκυνούμε, λέει. Ενώ περίμενε κανείς από αυτή να πει
Τι να πει. Δύο λεπτά έκανα ό,τι ήθελα και έκανα ό,τι μ' άρεσε. Και τι μου λες, είχα πέντε και είχα έξι κλπ. Μήπως θα γίνει ο έβδομος. Α, μέσα θα του λέγε. Δεν κατάλαβα. Αυτά θα περιμέναμε. Όμως όχι. Αυτή η γυναίκα που έχει πάει στο ένα άκρο, στο άκρο του κακού, ουσιαστικά. Μια πτώση αυτό. Που δεν έχει βγάλει άκρη με τη ζωή της. Που έχει καταστρέψει ανθρώπους. Που είναι και ίδια ένα έρηπιο. Γυρίζει και του λέει, κατανίζεται και γονιπετεί και αλλάζει. Και του λέει, όχι ότι είμαστε παιδιά του Αβραάμ και κολοκύθια και δεν ξέρεις τι λες, αλλά ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι λες. Και για πες μου τώρα, πώς θα φτιάξω τη ζωή μου, το ερείπιο αυτό, που είναι η ζωή μου, τι θα κάνω γι' αυτό. Αυτό το ρωτάει. Και η απάντηση του Χριστού, η γνωστή, Πνεύμα Θεός, και οι προσκυνούντες αυτόν, πνεύματι και αλήθεια την προσκυνήν. Έτσι λέει αυτό που είπαμε σήμερα. Ότι η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ότι υπάρχει το πνεύμα του Άγιο με το οποίο θα λατρεύεις. Και θα λατρεύεις γιατί, γιατί σε αποκαλύπτει συνεχώς. Τι σε αποκαλύπτει, την αλήθεια του κόσμου, των όντων, του εαυτού σου, της ιστορίας, των περασμένων, των, και, των συγκερινών και των επομένων. Και γίνεται η Αγία Φωτεινή. Είσαι Απόστολος. Φοβερό, η ίδια δύναμη αυτή της ψυχής που σε ρίχνει στη μεγαλύτερη διάλυση και πορνεία, η ίδια αυτή δύναμη γίνεται δύναμη θεογνωσίας και μετοχής. Σήμερα αυτά τα έχουμε ξεχάσει τελείως και νομίζουμε ότι την απάντηση στο ερώτημα του ανθρώπου θα τη βρούμε προστάτας δικαιώματα. Δώσε και ένα δικαίωμα ακόμα και δίστρο και 4-45 δικαιώματα και σε λίγο όλοι θα έχουν δικαιώματα. Ευτυχώς που αναπτύσσετε τόσο τεχνητή νοημοσύνη που θα τη βρούμε πάρα πολύ καλά με ρομπότ στο τέλος. Βέβαια, τα οποία επειδή τυχαίνει να είμαι σε επαφή με την έρευνα αυτή με έναν τρόπο και αυτός τα ξέρει. Τελευταία λέει μου λέει και ένας ο οποίος μετέχει στην έρευνα στην πρώτη γραμμή και μιλάμε πολύ συχνά. Βάλανε τα ρομπότ αυτά αρχίσανε πλέον να καταλαβαίνουν, να γνωρίζουν, να βλέπουν εκφράσεις προσώπου και να καταλαβαίνουν συναισθήματα. Να βλέπουν την ταχύτητα της αντιδράσεων της αναπνοής κλπ. Να ελέγχουν τη σκέψη του ανθρώπου αν είναι σωστή ή όχι. Και να κάνουν πάρα πολύ γρήγορους περίπλοκους συλλογισμούς. Βάλανε λοιπόν 4 ρομπότ και ανάθαμα στο ίδιο δωμάτιο. Και προσπαθούσαν να χρονομετρήσουν την ώρα που τα ρομπότ θα ανακαλύψουν ότι κάποιος από αυτούς είναι άνθρωπος. Μετά από λίγα λεπτά λέει το ένα ρομπότ, αυτός δεν είναι σαν και εμάς, αυτός είναι άνθρωπος. Και λένε όλα, ναι, αυτός είναι άνθρωπος. Και ρωτάει ο κατασκευαστής, ρωτάει ο κατασκευαστής, πώς το βρήκατε. Ποια ήταν η απάντηση, πάτερ? Η απάντηση ήταν ότι η σκέψη του είναι γεμάτη αντιφάσεις. Είναι αλήθεια αυτό. Για τις αντιφάσεις αυτές μιλάμε συνεχώς. Άλλα θέλει, άλλα σκέπτεται, άλλα κάνει, άλλα ποιεί, άλλα διαλογίζεται, άλλα απολογείται και για άλλα αναμένει, ενώ άλλα ισχυρίζεται ότι θέλει. Με λίγα λόγια, μόνο το πράγμα του Άγιου να βάλει σε τάξη τον άνθρωπο και να τον κάνει πολύ καλύτερο από τα ρομπότ. Πάρα πολύ καλύτερο. Άγιο, το ρομπότ δεν μπορεί να αγιάσει. Αλλά είναι μια λύση τώρα, άμα δεν μπορεί κανείς να τη βρει με κανέναν. Τουλάχιστον θα κάνει έξυπνες συζητήσεις.